καλά, όχι τις ψιλομύτες, οπότε εσύ είσαι ασφαλής. Με προσβάλλεις. Βλέπεις, τίποτα δεν σ' αρέσει. Είσαι υπερβολικά σεμνόκηπη. Και αυτό μου αρέσει γιατί θα γίνεις το κορίτσι του αδελφού μου. Του Εντουάρντο του ταιριάζει μια σεμνότυπη όπως εσύ. Αυτό νομίζεις για μένα? Εγώ δεν νομίζω, εγώ είμαι μόνο δράση. Ένα, δύο, τρία, πάει. Άδειε! Ορίστε. Φιλενάδα! Νομίζω ότι σε κάλεσα νοερά. Σου είπε η γιαγιά μου? Ναι, 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 ναι. Άκου, πρέπει να έρθεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο λιμάνι. Μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις να κερδίσω τον έρωτα της ζωής μου. Τώρα που είμαι ειλικρινής μαζί σου, με λες άθλιο. Τι προσπάθεις να πετύχεις? Να ξεχάσεις το τσιμπημά σου μαζί μου, γιατί δεν μου αρέσει να είμαι το αγόρι μιας μιξοπαθένας. Σταμάτα! Βλέπεις τώρα δεν είμαι όπως με έχεις φανταστεί. Είμαι χυδαίος. Ναι, είσαι χυδαίος. Αλλά γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Για να με απογοητεύσει δεν είναι ανάγκη να επινοήσεις ιστορίες με άλλες γυναίκες. Ντρέπομαι που αγαπάω ένα δειλό που κάνει κάτι τόσο ευτελές για να με αναγκάσει να πέσω στην αγκαλιά κάποιου άλλου. Τα αδελφός μου είναι, γαμώτο. Όποιος και να είναι. Θες να με σπρώξεις στην αγκαλιά ενός άλλου άντρα. Φοβάμαι. Είναι να μην ερωτευτεί η Ναταλία άλλο. Όχι και βέβαια όχι. Αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Αυτό το κορίτσι πρέπει να σταματήσει τις ανοησίες. Ντρέπομαι πολύ που σου ζητάω να μεσολαβήσεις. Θα ήθελα να λύνω τα προβλήματά μου μόνος μου. Αγάπη μου.